Κάτι 4η Ιανουαρίου που είναι σήμερα, Παγκόσμια ημέρα θυσίας του διασώστη. Καθιερώθηκε το 2019 και πρέπει να αποτίσουμε και ένα φόρο τιμή σε όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον. Ενώ καθήκοντος ακριβώς, και έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή μας τον κύριο Νίκο Καλογιαννάκη. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της 4ης Περιφερειακής Ενότητας ΕΚΑΒ Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Καλογιαννάκη. Μια σημαντική ημέρα σήμερα για σας. Είστε πάντα στην πρώτη γραμμή, πιστή στο καθήκον. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους συναδέλφους σας που έφυγαν εν ώρα καθήκοντος. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στο πάνελ, στους τηλεθεατές. Είναι σίγουρο, ήταν σίγουρα μια σημαντική απόφαση αυτή που υπάρχει το 2019, διότι έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους που έπεσαν εν ώρα υπηρεσία στο καθήκον. Αυτό μας δίνει μια ικανοποίηση από την πλευρά ότι δεν μας αφήνει να τα ξεχνάμε και να μας αναγνωρίζετε το έργο σας, έτσι, έχει αναγνωριστεί. Ακριβώς, και είναι μια δύσκολη μέρα έτσι κι αλλιώς για μας, διότι έρχονται μνήμες πολλές σε εμάς και όπως είναι δύσκολο διαχειρίσιμες. Πάντως ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία, παρόλο τα τελευταία 2 χρόνια λόγω και της πανδημίας αλλά και λόγω της κατάστασης που επικρατεί δεν μπορούμε να κάνουμε τις ανάλογες εκδηλώσεις, αλλά επιστούμε από του χρόνου να ξαναπανέλθουμε και να γίνονται εκδηλώσεις κανονικά. Κύριε Καλογιαννάκη, μιλάμε για ένα δύσκολο επάγγελμα, αυτό του διασώστη στο ΕΚΑΒ, για ένα επάγγελμα που για πολλούς δεν έχει ώρα. Και αυτό είναι και μία αυτοθυσία που γίνεται από τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Σίγουρα, εντάξει, η δουλειά μας είναι 24/24, με όλες τις χαιρετικές συνθήκες, με όλες τις δυσκολίες που μπορούν να υπάρξουν. Υπάρχει υψηλό αίσθημα ευθύνης από όλους τους διασώστες, επαγγελματισμός. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτός με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Προσπαθούμε να δώσουμε το 100% και παραπάνω τα έργα και ευελπιστούμε πάντα στο καλύτερο αποτέλεσμα. Και όλο αυτό το διάστημα που διανύουμε την περίοδο της πανδημίας, εσείς είστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Ακόμα, γιατί υπάρχουν σίγουρα και άνθρωποι στο ΕΚΑΒ που έχουν νοσήσει, το προσωπικό που υπάρχει, που στέκεται, είναι εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπου σας καλεί το καθήκον, ακόμα και στο πιο επικίνδυνο περιστατικό, να τρέξετε για τον συνάνθρωπο, ακόμα και να κινδυνεύσει η ίδια η ζωή σας για να σώσετε τον συνάνθρωπο. Σίγουρα, αυτό εξυπακούεται. Το θέμα είναι από πόσο ακόμη θα αντέξουν αυτοί οι έρμοι διασώστες έξω, με αυτές τις συνθήκες, για πόσο καιρό ακόμα, και χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό τις πολλές φορές, με λίγο προσωπικό, με απαιτήσεις που είναι λογικές, αλλά μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνεται οι διοικήσεις και η κυβέρνηση, όπως τη μονιμοποίηση των ευηγορικών συναδέλφων, όπως να βρεθεί μια λύση με τους συναδέλφους που είναι ανεμβολίαστοι και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Θέλουμε ενίσχυση, θέλουμε κουράγιο, θέλουμε τη βοήθεια όλων για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Μάλιστα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε και για το έργο σας. Και για το έργο το αναγνωρίζουμε. Να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη, την ίδια αγάπη και για το επάγγελμά σας και για τον συνάνθρωπο. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε μια άλλη φάση της εκπομπής αναλυτικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ Κρήτης αυτή την περίοδο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πολύ.